Η υψηλή αποχή ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της κάλπης της Κυριακής, κάτι που δίνει πολλαπλά μηνύματα στα επιτελεία των κομμάτων. Για τον ΠΑΣΟΚ, η συγκεκριμένη στάση των πολιτών έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Οι πολίτες απέχουν από τα κοινά και δεν συγκινούνται εύκολα για τη συμμετοχή τους. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι σε όσους δεν προσέρχονται στις κάλπες, ότι τελικώς αυτοί που ψηφίζουν αποφασίζουν και για αυτούς. Άρα χρειάζεται μια διαφορετική νοοτροπία. Μήπως και οι πολίτες όμως είναι απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα και γι' αυτό απέχουν? Προφανώς το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα πολλές φορές δεν μπορούν να παράγουν πλήρη εμπιστοσύνη στους πολίτες, οι οποίοι αποστασιοποιούνται. Έχει στηθεί όμως και ένα μοντέλο μιας απολιτικ προσέγγισης στα πράγματα, όπου οι πολίτες όλο και περισσότερο μετατρέπονται σε καταναλωτές και πολιτικών ειδήσεων ακόμα και καταναλωτές προϊόντων, απέχοντας από την εκλογική διαδικασία, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να καθορίσει τη ζωή τους και φυσικά η συμμετοχή. Πρέπει να προβληματίσει το πολιτικό σύστημα η στάση των πολιτών ή όχι? Εγώ νομίζω ότι ένα σοβαρός και υπεύθυνος λόγος των κομμάτων, που δίνει προοπτική και ακουμπά σε όλες τις κοινωνικές ανάγκες, θα μπορούσε να συγκινήσει ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας και εμείς στο ΠΑΣΟΚ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παλεύουμε γι' αυτό. Ωστόσο, το μήνυμα της κάλπης για το κόμμα σημαίνει ότι ξεκινάει η ανασύνταξη των δυνάμεων του δημοκρατικού χώρου. Υπάρχει ένα μεγάλο μήνυμα από τη χθεσινή διαδικασία και με την εκλογή του Χαριδούκα στην Αθήνα, του Κουρέτα στη Θεσσαλία, του Αγγελού στη Θεσσαλονίκη και θα λέγα ακόμα και με του Πελετήδη στην Πάτρα. Και το μήνυμα αυτό είναι ότι υπάρχει πια και αποκαλύφθηκε αυτές τις μέρες ένας συνασπισμός ευρύτερων δυνάμεων από τον φιλελεύθερο χώρο, ακόμα και από δεξιούς που είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Μητσοτάκη, από κεντρό, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, αριστερούς, οικολόγους, οι οποίοι άκουσαν το διακύβευμα των εκλογών που δεν ήταν άλλο από αυτό που ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτος έθεσε, ότι πρέπει να ιτηθούν παντού οι πολιτικές του Μαξίμου και οι υποψήφοι του Μαξίμου. Για τον Κουκουέ, η αποχή από τις εκλογές έχει μια διαφορετική ανάγνωση. Γιατί η αποχή δεν έχει μία μόνο αφορμή. Λοιπόν, το βασικό είναι το εξής, ότι πρέπει ένας κόσμος ο οποίος απήχει γιατί ήθελε να καταδικάσει την πολιτική αυτή η οποία ασκείται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, δεν είναι δόκιμος τρόπος, κατά τη γνώμη μας, αυτός, να εκφραστεί αυτό το πράγμα. Καταδίκη σημαίνει συμμετέχω ενεργά και παίρνω μέρος και στις εκλογές και με την ψήφο μου επισφραγίζω την καταδίκη. Πάντως το κόμμα αύξησε τις δυνάμεις του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Κέρδισε τους δήμους Ικαρίας και Τυρνάβου εκτός Αττικής και εντός Αττικής τους δήμους Χαϊδαρίου, Πετρούπολης και Κεσαριανής. Το κλίμα ανόδου που καταγράφηκε στις βουλευτικές εκλογές πριν από 3 μήνες, ότι δεν είναι κάτι ευκαιριακό και ότι υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή μόνο και μόνο σε επίπεδο περιφερειών, η άνοδος η οποία επιτεύχθηκε ήταν πολύ σημαντική. Ξεπέρασε το 10% τα ψηφοδέλτια που στήριξε το ΚΚΕ σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Άρα λοιπόν καταγράφεται και εκεί μια άνοδος, ενισχύεται δηλαδή το ρεύμα αμφισβήτηση σε αυτό το οποίο θέλαμε. Η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της, κάνοντας την δική της αποτίμηση για την αποχή, σημειώνει ότι... Η αποχή είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Σίγουρα είναι ένα δυσάρεστο φαινόμενο. Έχουμε δώσει αγώνες επί αγώνων προκειμένου να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα του εκλέγην. Είναι σίγουρα ένα ανησυχητικό φαινόμενο και σίγουρα ένα φαινόμενο που έπαιξε μεγάλο ρόλο για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Το πολιτικό μήνυμα που δόθηκε στις εκλογές μεταφράζεται ως... Το πολιτικό μήνυμα, το όποιο πολιτικό μήνυμα, όχι μόνο σε σχέση με την Αχαΐα, αλλά γενικότερα στην επικράτεια, εδόθηκε την πρώτη Κυριακή. Και την πρώτη Κυριακή και η Αχαΐα. Η Αχαΐα έδειξε υπέρ του νέου του Νεκταρίου Φαρμάκη 50%. Η μισή δηλαδή Αχαίοι ψηφίσανε την υποψηφιότητα που στήριζε επίσημα η Νέα Δημοκρατία. Στους Δήμους ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν χρήσματα, δεν υπήρχαν στηρίξεις επίσημες, οπότε κανείς δεν μπορεί να πει για απώλεια κάποιου κόμματος. Σε σχέση με τον Δήμο Πατρέων και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από τον Κώστα Σβόλη, σημειώνεται ότι αυτή η επίδοση δεν είναι ικανοποιητική. Ικανοποιημένοι θα ήμασταν αν είχαμε κερδίσει το Δήμο. Θεωρούμε ότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία. Οι συμπολίτες μας αποφάσισαν διαφορετικά. Η ψήφος των συμπολιτών μας δεν μπορεί παρά να είναι σεβαστή. Πάμε παρακάτω. Θεωρούμε ότι χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της πόλης, αλλά θα πορευτούμε με το αποτέλεσμα που επέλεξαν οι συμπολίτες μας.